δομοδομουμένος μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριο. Θεός εφανερώθη εξακή, όφθη αγγέλης, εδικιώθη εμπνεύματι, εκηρύχθη ενέθνεση, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Αγαπητοί αδελφοί, μεγάλη και δεσποτική η σημερινή εορτή. Θα δανειστώ τους λόγους του μεγάλου θεολόγου και Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Νικοδήμου του Αγίου, το οποίος λέγει ότι η σημερινή εορτή είναι ο επίλογος των εορτών της Εκκλησίας. Ο ευεκλησμός είναι το προήμιο. Η ανάγκη είναι ο επίλογος για την παρέμβαση. Κατά τον Ευαγγελισμό, ο ασώματος, Υιός και Λόγος ακούται και κατέρχεται εις την γη. Ενώ εις την Θεία Ανάληψη, έχοντας αναλάβει το ανθρώπινο πρόστιμα, την ανθρωπίνη σάρκα εισέρχεται έδοξος, δορυφορούμενος υπό αγγέλων εις τα ουράνια σκηνώματα. Η κάθοδος η σάρκωσης εγένει το αψοφητή, χωρίς θόρυβο, εις ένα σπήλαιο εν μια νυχτή, και μόνο οι θυμένες και οι άγγελοι έλαβαν είδηση αυτού του υπαίθριους και μεγάλου γεγονότος. Ενώ όμως η ανάγκη σε γένετο εμφανώς, εν ημέρα, εις τόρος των αιώνων, ενώ πιο πνευματικών. Αυτή, λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι η μεγαλοπρεπεστάτη και παγκαλεστάτη και παγκόσμιος του λόγου παρουσία, η οποία φανερώνει την θεοφύσα φύση ημών. Ως εκ τούτου είναι η μέρα χαράς, είναι η μέρα αγαλιάσεως, είναι η μέρα ευθροσύνης, διότι το όδωρος των ελαιών αποτελεί τόπο εκτοξεύσεως εις τον ουρανό χειμώνα του Ιουκιοδόμου, αλλά και ημών των ανθρώπων, της ανθρωπίας φύσεως. Και αυτό είναι το μέγα και υπερθιές γεγονός το οποίο σήμερα εορτάζουμε. Δηλαδή, ο Χούς έγινε πνεύμα. Ο άνθρωπος, ο μικρός και ο πιδανός, ο πυλός, μετεβλήθη για τις αναλήψεως και τις προηγουμένες αναστάσεως και τις αρκώσεως εις καθαρών και άπευτων χρυσών. Ο άνθρωπος είναι ο Ανοκολίνης. Δι' αυτό και ο Παύλος εις το τρίτο κεφάλαιο της προς Τιμόθεον πρώτης επιστολής ανέφερε αυτούς τους λόγους. Και ομολογουμένος μέγα εστί του της σωτηρίας μυστήριο, ακατανόητον, ακατάλληλον στην ανθρώπινη γλώσσα, ότι ο Θεός, ο άσαρκος, παίρνει σάρκα. Εδικαιώθη από τους προφήτες, από τους ανθρώπους, εκηρύχθη στα έθνη και ανελήφθη εν δόξη για να δοξάσει όχι μόνο τον εαυτόν του, αλλά και την ανθρωπία εν φύση. Τι ωραία πράγματα λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ότι δηλαδή τώρα εμείς οι άνθρωποι έχουμε τον αραβόνα της Θείας Ευλογίας. Γιατί εις τον ουρανό η ανθρωπίνη σάρκα εις το πρόσωπο του Κυρίου και εις την γη το Άγιο Πνεύμα. Και εμείς οι αμαρτωλοί, οι ελάχιστοι, έχουμε την δυνατότητα να γίνουμε ουράνιοι πολίτες. Τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς? Η υπεραγία Θεοτόκος είναι το μεθόριο μεταξύ
συγκτιστής και αρχής του φύσεως. Και δια της Θεοτόκου την προσαγωγή νεσήκαμε και για τον Κυρίου μόνη του Χριστού και ψάχνουμε τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τις πρεσβείες της υπεργίας Θεοτόκου. Χωρίς την επίνευση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι εδώ και κατευθύνει την Εκκλησία. Μακαριότατε, σεβασμιότατε δέσποτα, σε μη χωρία των ιερέων, χωρία των ιεροψαλτών, ετοιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εφικτό, δεν είναι δυνατόν η ανθρωπίνη γλώσσα να περιγράψει όχι απλώς το γεγονός, αλλά εκείνα τα οποία κρύπτονται ή υποκρύπτονται κάτω από αυτό το γεγονός της περιπτούς αναλήψεως. Διότι πράγματι η ανθρωπίνη γλώσσα δεν μπορεί να περιγράψει και να συλλάβει το μέγεθος αυτής της θεϊκής συγκαταβάσεως, αλλά και της ανθρωπίνης δόξης. Και ενώ είναι τόσο θεϊκόρα και υψηλά τα κηρύγματα αυτά, γνωρίζετε ότι ορισμένοι μένουν στα χαμαλά, μένουν στα αγιώδη, μένουν στα ταπεινά και δεν δύναται να κατανοήσουν πόσο η Εκκλησία και πόσο ο Χριστός τον άνθρωπο τον εξυψώνει, τον άνθρωπο τον θεοποιεί. Αφού περάσει πρώτον από το στάδιο του καθαρού εκ των βαθών, δεύτερον του φωτισμού δια του Αγίου Πνεύματος που προανέφερε, ο άνθρωπος κατακτά την γνώση της θεολογίας, δηλαδή γίνεται συμμέτοχος και την γνώση των Αγίων και του ίδιου του Θεού. Εγώ είπα, εμείς οι Θεοί εστέ και οι ύψεις του πάντες. Θεουργός, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος είναι ουρανοδρόμος. Ο άνθρωπος είναι αστροναύτης των ουρανών. Εάν πριν από τις 19 Ιουλίου έλεγε ο Βέρν ότι μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στα άστρα, είπε αυτό παραμύθι. Κι όμως, τότε ο άνθρωπος επάτησε εις τη σελήνη. Αλλά υψηλότερον, ωραιότερον, υπεροχότερον είναι ο άνθρωπος να φτάσει στους ουρανούς, όπου εκεί κάθεται ο Χριστός και οι Άγιοι, οι οποίοι λάβουν ως προστήρες στον ουρανό. Με πόνο και με θλίψη ψυχής καταθέτω στην αγάπη σας ότι ίσως εξ αγνίας η κεραγνώση γίνεται μια προσπάθεια αποχρωματισμού και συντριβής της ραχοκοκαλιάς του έθνους, η οποία είναι η Ορθοδοξία. Εμείς όμως είμεθα Ορθόδοξοι και επόμεθα της Αγίης Πατράς ημών. Δεν πιστεύουμε εις ανθρώπινα πιστεύματα. Δεν ακολουθούμε ανθρώπινες φιλοσοφίες και ιδεολογήματα. Αλλά ακολουθούμε τους Αγίους, τους μάρτυρας, τους ομολογητάς, τους εγκρατευτάς, τους ασκητάς του Αγίου Ονύμπομους, οι οποίοι επί χίλια και πλέον χρόνια και εις όλη την Ορθοδοξία να ασκούνται και αφιερώνουν ψυχή και σώμα εις τον Χριστό. Διότι τόσοι νέοι, επιστήμονες, ηλεκτρονικοί, ιατροί, φιλόλογοι, θεολόγοι, καθηγητέ, πυρηνικοί επιστήμονες, δίνουν τα πάντα εις τον Χριστό και στην Εκκλησία. Άνδρες και γυναίκες, όπως ακριβώς αυτοί οι οποίοι στην παμοναστική αγρυπνία της Αιγύης των Άγιων Νεκτάριων έδειξαν αυτό το κάλλος και τον έρωτα των θείων της Ορθοδοξίας. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να αρνηθούμε αυτή την παράδοση. Δεν είναι δυνατόν να απεμπολίσουμε τα όσια και τα ιερά. Και θα προσπαθήσουμε με λόγο και με πνεύμα και με διάκριση και με αγάπη. Διότι η Εκκλησία τους πάντα σ' αγαπά. Ο Χριστός θέλει πάντα σ' ανθρώπους ότι είναι και εις επίγνωση συναλυθείας ευθύν. Είδατε εκείνο το ωραίο του καβάθι. Τι θα δημάσει, ο τι ωραίο προς τον Ιουλιανό. Όπου ένας πατή που έστειλε για να μελετήσει την Ορθοδοξία, την Εκκλησία και απήγησε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος ήθελε να επαναφέρει τον εθνισμό και τα είδωλα. Ανέβαιναν
εύνων κατέβαινον. Ανέβρωσα, υπεδιάβασα, εγνώρισα και κατεδίκασα, λέει, την πίστη της Εκκλησίας. Και απήντησε ο Άγιος, ανέβρος, ανουκέβρος. Ήγα εύνος που κατέβαινος. Εδιάβασας μεν, αλλά δεν εγνώρισες την μεταλλόγου γνώση. Διότι αν εγνώριζες εις βάθος, τότε δεν θα κατεδίκαζες την πίστη της Εκκλησίας. Άφηγε λοιπόν υπάρχει. Παχυλή. Και είναι ήτιμα, είναι θλιβερό. Εκείνοι οι οποίοι έχουν τα στίχα στον λαό, να αγνοούν ότι η Εκκλησία δεν βλάπτεται. Πολεμμένη νικά. Υπομένει λέει να βάλει και ο λαό καταποντίζεται. Διότι Εκκλησία σου δεν ίσον. Ας διαβάσουν το λόγο προς τον Ευπρόπιον, του πρίγκιπος των Ιεροκυρίκων, του Ιερού Χριστόμου, ο οποίος εκεί πλέγει τον κόσμο της Εκκλησίας και όχι μόνο στο Σύνδιο Ραφό. Εμείς θα ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο της σιωπηλής διαμαρτυρίας και της προσευχή μετανοίας και κατανοήσεως. Θα ενημερώσουμε τον λαό των Ορθόδοξων, τον λαό του Θεού, ο οποίος επί 2000 χρόνια δια της πίστεως στέκεται στο ιστορικό προσκήνιο. Και όπως λέγει ο Κωνσταντίνος ο Παϊγόπουλος, εάν δεν υπήρχε ο Παύλος, αν υπήρχε το Ευαγγέλιο, η Ελλάς θα ευρίσκεται εις τις σκονισμένες βιβλιοθήκες του κόσμου. Και ο Γκέτε λέει ότι η Ελλάς είναι ο νους και η καρδία ολοκλήρου του κόσμου. Η γλώσσα, η φιλοσοφία, ο νους, ο ελληνικός, είναι εκείνος ο οποίος προβληματίζει την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Και η Ευρώπη και όλος ο κόσμος είναι Ελλάς. Είναι ελληνικό πνεύμα, έστω και αν μερικές φορές αυτό τους ενοχλεί. Από τις τέσσερις αυτής οφείλω σεβασμότατε άγιες να σας ευχαριστήσω με λίγους λόγους, με λίγες λέξεις για την αγάπη την οποία έχετε δείξει δια των βομβαρδισμένων και τραυματισμένων νόμων της αναλήψεως, εις τον οποίο χάρη τη Θεία που μεθαεντός διότι πλέον είναι στερεός και εργασίες συνεχίζονται. Να ευχαριστήσω και τον πρώτο πολίτη της πόλεως, τον αξιότιμο δήμαρχο Κορκού κύριο Πέτρο Παγιανόπουλο και άπαντο εξαιρετικό συμβούλιο και όλους τους κατοίκους του Κορκού για την αγάπη την οποία έδειξαν για τον ναό. Μέρα όσων ήδη μας κατέθεσε ο κύριο Δήμαρχος των 8 εκατομμυρίων και τα Λατομία Κυριακού, αλλά και άλλους γνώστους και αγνώστους, και να ευχαριστήσω όλες τις ενορίες της πόλεως, διότι το προπερασμένο Σάββατο πήγαμε για έλεγχο στην Αγία Παρασκευή, όπου πάρα πολλά σπίτια είναι συντετριμένα επί του σεισμού. Και μας έδωσαν, μπήκα στα σπίτια μέσα και έγραψα και εδάπησα. Κι όμως, επειδή γνωρίζουν από σεισμό, μας συνέδραμε. Και χθες ένας πολύτεχνος, σούπερ πολύτεχνος, ο αναπληρωτής νομάρχης Ανατολικής Αττικής, κ. Χρήστος Λουκάς, μου έδωσε μια επιταγή ενός σεβαστού ποσού. Θα βαπτίσει το τέκνο του και δεν θα κάνει τραπέζι. Θα διαθέτει όλα για την αναστήρωση του ναού. Αλλά κι όσους δεν ανέφερα, τους γνωρίζει ο Χριστός. Και τα μικρά ποσά είναι, όταν πρόκειται εκ του στερήματος, μεγαλύτερα από εκείνους που προσέφεραν εκατομμύρια. Αδελφοί, χαίρετε και αγκαλιάστε. Χριστός ανελήφθη στους ουρανούς. Χριστός νικητής. Νικητής, όπως είπα χθες το βράδυ, του διαβόλου, του θανάτου, της αμαρτίας και όλων των δικαιολογήμων εχθρών από αρχής μέχρι σε σκάτω. Εγώ εξήλθον, λέει ο μέγας αρχιερεύς Χριστός στην Αποκάλυψη, εξήλθε εικόν και είναι να νικήσει. Ναι, έρχου Κύριε, έρχου με ταχύ, ναι, έρχου Κύριε. Ευχηθείτε σε βεσμένοντα δέσποτα και άγιοι ιερείς, η Εκκλησία να πορεύεται νικηφόρος, εν ταπεινώσει, εν μετανία, εν ειλικρινία, εν αληθεία, για να φωτίσει, για να λαμπρύνει, για να σώζει τον κόσμο
και η Ελλάς και η Ορθοδοξία να λάβει μέχρι της τελείας των αιώνων. Αμήν. Oh,
Thank you.
σεμινάριο, Ηλία. Σεμινάριο, Ηλία. Τίποτα. Δύσκολο τελείω, ρε παιδί μου. Θα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών αγαθών οικού. Εις πολλά έτη δέσποτα. Και βάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν. Καταξιάν, θάλασσαν και αέρα φιλοφρίσκο ημών στρατού εξ ελληνικής αστυνομίας, του Δημάρχου και Δηματικού Συμβουλίου της Πόλεως Τάφης και υπέρ του Κύριου των Θεών ημών, ενισχύσε την κατεμοδόση αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και ζήτηλο ξανανατέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιθεαΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Ελέησον ημάς Θεός και το μέγα ελεώσου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Αγαθών οίκου. Εισπόλα εν τη δεσπότα. Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βασκημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αυτούτων κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασού μεγά και πλούσιον ελέον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και λέει φιλάνθρωπο, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς και αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα. Ο εν δόξεν αληθείς αφημώνης τους ουρανούς και καθίσας εν δεξιά του Θεού και Πατρός Χριστός ο ληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόβου Αγίας αυτού μικρός την οσίαν και θεοφόρον πατέρων ημών. Τον δεσπότην και Αγία ελέα ημών, Κύριε φύλατε, εισπόλα εστί δεσπότα, εισπόλα εστί δεσπότα, και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριά Thank you.
η Αγία Τριάς διαφυλάττει πάντας ημάς. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Μας κάνουμε για... Ανοίξτε και τα άλλη πόρτα, ανοίξτε για να περάσουμε μέσα. Ανοίξτε και πέρα και την πόρτα να περάσουμε μέσα, όχι από την κουζίνα. Την πόρτα ανοίξτε και πέρα, ανοίξτε Thank you.